μέχρι το 1991-92 που άρχισε να περνά στην ψυχαγωγία μετά από πρόταση και επιλογή του ίδιου του Μήνωα Κυριακού, παιδιά. Είναι ένα εξαιρετικούς γονείς, εξαιρετικούς γονείς και έναν ταλαντούχο επίσης αδερφό, τον Ηλία. Και για να κλείσουμε το τηλεοπτικό σε αυτή την... Καλή πλάκα κάνω για την παρουσιάστρια. Όχι, δείξτε τη λάμψη. Όχι, δείχνετε εμένα. Έβλεπα κάτι στο κινητό και του έκανα νόημα. Τι έβλεπες, Κατερίνα, και δεν θέλετε να ξέρετε, δεν είναι μήνυμα. Εκείνο που επίσης θα συζητηθεί σήμερα είναι αυτό που θα πούμε τώρα, ότι το Μέγκα επιστρέφει με δελτία ειδήσεων στις 2 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τα όσα μαθαίνω, ο Μανώλης Καψής χθες και προχθές άρχισε να τηλεφωνεί, να επικοινωνεί με τους ρεπόρτερς του καναλιού, αλλά και με τα στελέχη και σε τεχνικό και σε δημοσιογραφικό επίπεδο του καναλιού, λέγοντάς τους ότι υπάρχει η πρόθεση να εκπέμψει δελτίο ειδήσεων στις 2 Ιανουαρίου το μεγάλο κανάλι. Αυτό που σας λέω είναι guarantee ως προς τις τηλεφωνικές επικοινωνίες του Μανώλη Καψή, εννοώ. Κάποιοι δυστυχώς από τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο δελτίο του Μέγκα έχουν ήδη άλλες δουλειές, γιατί οι άνθρωποι ήταν σχεδόν 6 μήνες απλήρωτοι, 7 μήνες απλήρωτοι, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα. Όπως καταλαβαίνετε, η κατάσταση εκεί είναι λίγο ομιχλώδης στο πώς θα βγει αυτό το δελτίο. Πάντως, εκείνο που κρατάμε είναι ότι στόχος αυτή τη στιγμή του καναλιού είναι να βγάλει δελτίο ειδήσεων στις 2 Ιανουαρίου. Και αυτό είναι ευχάριστο νέο. Και βίωνο και ευχάριστο για ένα κανάλι που μας... Και τώρα θα έλεγα να κάνουμε μία παύση για το τηλεοπτικό μας. Ναι. Να μας θυμίσεις ναι, συγγνώμη, έχω το αυτοκίνητο. Είναι τα κλειδιά.